Κύριε Φλωρίδη, ένα νέο πρόγραμμα που θα τρέξει για πρώτη φορά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και είστε ουσιαστικά εσείς οι αποκλειστικοί επιμελητές, είναι Γεωργικοί Σύμβουλοι. Τι πρόγραμμα είναι αυτό και ποιους αφορά? Ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου είναι ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξαναβγάλει τους ανθρώπους, τους επιστήμονες του γεωργικού τομέα στο χωράφι. Είναι αυτό που φωνάζουν οι γεωργοί, να βγουν οι γεωπόνοι στο χωράφι, να δουν τα προβλήματα μέσα, πώς γεννιούνται, πώς διορθώνονται και ποιες πρέπει να είναι οι προτάσεις τους προς τους γεωργούς. Αυτός ο θεσμός εφαρμόζεται στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα, στο ΠΑΑ, αυτό το τελευταίο ΠΑΑ που έχουμε και λειτουργούμε και κλείνει τώρα, ένας από τα μέτρα του ΠΑΑ ήταν το μέτρο 2, το οποίο αφορούσε τους γεωργικούς συμβούλους. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πιλωτικά είχε ξαναλειτουργήσει περίπου το 2012-2013, αλλά δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα το χρονικό διάστημα εκείνης της εποχής, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι ούτε οι γεωργικοί σύμβουλοι, ούτε η παραγωγή. Φέτος το Υπουργείο κατέθεσε μια πρόσκληση πιο ολοκληρωμένη, θεσμοθέτησε μαζί με τον Ελγό Δήμητρα τον θεσμό του Γεωργικού Συμβούλου, κάποιες ειδικότητες συγκεκριμένες γεωτεχνικών αλλά και άλλων κατηγοριών όπως οικονομολόγων κτλ. Πιστοποιήθηκαν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ολοκληρωμένων προτάσεων από φορείς πλέον οι οποίοι πιστοποιήθηκαν από τον Ελγό Δήμητρα, και όταν λέμε φορείς εννοούμε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν ένα σεβαστό αριθμό τέτοιων γεωτεχνικών γεωργικών συμβούλων, πιστοποιήθηκαν ως δομές οι οποίες μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένο έργο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις από αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας γεωργικών συμβούλων, το οποίο προβλέπεται μέσω του ΠΑΑ που διανύω. Η Γεωτεχνική Αιγαίο έχει πιστοποιηθεί ως φορέας γεωργικών συμβουλών στο Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο πιστοποιηθεί 2 εταιρείες, μία με έδρα εδώ την Λέσβο και μία με έδρα της ΑΜΟ. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλο το γεωργικό κόσμο. Επί ευκαιρία θέλω να ενημερώσω όλους τους παραγωγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, να είναι ωφελούμενοι από αυτό το πρόγραμμα, να πάρουν γεωργικές συμβουλές με τη χρηματοδότηση από το δημόσιο, χωρίς αυτή να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, να προετοιμάσουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις σε μια σειρά από γεωργικές κατευθύνσεις, είτε αυτές είναι γεωργικές είτε αυτές είναι εκτενοτροφικές, που έχουν να κάνουν με την πολλαπλή συμμόρφωση, με την επιμόρφωση των νέων που εντάσσονται στη γεωργία, με την ορθολογική χρήση φαρμάκων και με μια σειρά κατηγοριών. Με αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενδυναμώσουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, να κάνουν μια σειρά δωρεάν από αναλύσεις τόσο της παραγωγής όσο και των αγροκτημάτων τους όσο αφορά τις δυνατότητες απόδοσης που έχουν, να τροποποιήσουν τα αρδευτικά τους συστήματα, να μετατρέψουν το κόστος παραγωγής, γιατί είπαμε και στο σύστημα υπάρχουν εκτός από γεωτεχνικοί και οικονομολόγοι οι οποίοι συμβάλλουν στην αλλαγή όλων αυτών, και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται μπορούν να άμεσα να ενημερώσουν την Γεωτεχνική Αιγαίο για να μπορέσουμε να τους συμπεριλάβουμε, επειδή είναι περασμένο, είναι κάποιον αριθμό συμβουλών μπορούμε να δώσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με προτεραιότητα κάποιες ομάδες, όπως είναι οι νέοι αγρότες, αυτοί που έχουν κάνει σχέδια βελτίωσης, αυτοί που έχουν παραγωγές σε περιοχές με οικολογικής εστίασης. Και γενικά θα γίνει μια αναγκαστικά κάποια επιλογή. Ξέρουμε ότι είμαστε
ο αριθμός των συμβουλών είναι μικρός έναντι των ανθρώπων του αγροτικού κόσμου του Βορείου Αιγαίου, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη Λέσβο, μιλάμε και για τη Χίο, μιλάμε και για την Ικαρία, μιλάμε και για τη Σάμο και για τη Λίμνο φυσικά. Εμείς σαν Γεωτεχνική Αιγαίου είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας το όλο πακέτο. Θα κάνουμε και ενημερώσεις και κατατόπους ενημερώσεις, επειδή πιστεύω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τη μεγαλύτερη πλέον σήμερα δύναμη, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ουσιαστικά απευθυνόμαστε. Νομίζω ότι η καλύτερη πληροφόρηση για τον παραγωγό είναι αυτό που μπορεί να εκμειεύσει από τη σημερινή μας συζήτηση. Το κέρδος το οποίο θα αποκομίσει ο κάθε ωφελούμενος παραγωγός που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά από την εμπειρία μου και τη χρόνια τριβή μου με τους αγρότες, βλέπω ότι οι εξελίξεις, οι παραγωγοί οι οποίοι συμβαδίζουν με την εξέλιξη της εποχής, πραγματικά κερδίζουν τεράστια, κάνουν μάλλον τεράστια βήματα στο να κάνουν πιο δυνατές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει ήδη να κινήσουν κάποιες διαδικασίες. Φυσικά. Η διαδικασία που έχουν να κινήσουν είναι να μας ενημερώσουν ότι ενδιαφέρονται, να δούμε σε ποια κατηγορία είναι, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ποιες κατηγορίες γεωργικών συμβουλών μπορούμε να τους παρέχουμε, και μαζί να συνδιαμορφώσουμε τώρα την ομάδα, γιατί ουσιαστικά θα μιλάμε για ομάδες που θα λαμβάνουν τις γεωργικές συμβουλές, σε ποια ομάδα μπορούμε να τους εντάξουμε. Στην ομάδα της πολλαπλής μόρφωσης, στην ομάδα της ορθολογικής χρήσης φαρμάκων, στην ομάδα της διατηρής και της ευζοίας των ζώων. Γενικά δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να ενταχθούν για εδώ τώρα για τη Λέσβο, μιλάμε, ή θα μπορούν να μπουν όλοι όσοι κρύβουν τις προσδιαγραφές? Ο αριθμός των γεωργικών συμβουλών οι οποίες θα δοθούν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι συγκεκριμένες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό θα εξαρτηθεί, εξαρτάται από 2 παράγοντες. Πόσοι φορείς θα δείξουν ενδιαφέρον για να υποβάλουν φάκελο στο Βόρειο Αιγαίο, γιατί ο κάθε φορέας έχει ένα πεπερασμένο αριθμό γεωργικών συμβουλών που μπορεί να παράσει. Και αυτό γιατί κάθε γεωργικό σύμβουλος δεν μπορεί να... ένας γεωργικός σύμβουλος να δώσει συμβουλές σε χιλιάδες αγρότες. Με κάποιους υπολογισμούς, οι γεωργικές συμβουλές οι οποίες μπορούν να δοθούν από κάθε φορέα κάθε χρόνο δεν είναι παραπάνω από 600 στην περιοχή μας. Σε άλλες περιοχές είναι πολύ περισσότερες, γιατί ο αγροτικός κόσμος είναι πολύ περισσότερος. Όταν λέμε περιοχή μας εννοούμε το Βόρειο, το Βόρειο Αιγαίο. Μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο. Οι θεματικές ενότητες είναι προσαρμοσμένες σε κάθε φορέα με βάση του είδους των γεωργικών συμβουλών που έχει, άρα μπορεί να δώσει και συγκεκριμένο είδος αλλά και συγκεκριμένο αριθμό γεωργικών συμβουλών, πράγμα που είναι λογικό ότι δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 20.000 περίπου αγροτών που έχουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Οι προϋποθέσεις, είπαμε, είναι προϋποθέσεις οι οποίες κατά προτεραιότητα το ίδιο πρόγραμμα έχει θέσει, και σε αυτές τις προτεραιότητες σας είπα ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες έχουν και άμεσα προτεραιότητα. Είπαμε, οι προτεραιότητες όμως των παραγωγών στο Βόρειο Αιγαίο, επειδή όλα μας τα προϊόντα είναι ποπιέ, όλα μας τα προϊόντα έχουν κατεύθυνση την περιφερειακή ανάπτυξη, το 90% των προϊόντων μας, τον περιφερειακό στόχο του πρωτογενούς τομέα, που συνήθως είναι το λάδι, την οτροφία και τα όπορο και πευτικά, πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη ζήτηση παραγωγών, και εύχομαι να
δοθεί η δυνατότητα όσο δυνατόν από το ίδιο το πρόγραμμα ή τις τροποποιήσεις που τυχόν θα γίνουν να εξυπηρετηθούν πολύ περισσότεροι αγρότες.